Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καυτό θέμα πάλι. Όλα τα θέματα υγείας είναι καυτά. Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος τον καρκίνο. Η φύση περιέχει τα πάντα. Απλά λείπει η γνώση, λείπει πληροφορία. Απόδειξη ότι έχετε, όλοι σας έχετε ένα αντικαρκινικό σκεύασμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη φάρμακο, γιατί βγαίνει από το ρήμα φαρμακώνω. Άρα σκεύασμα θα το λέω από εδώ και στο εξής. Έχετε κρεμμύδια. Ναι, καλά ακούσατε. Κρεμμύδια. Είτε τα άσπρα είτε τα κόκκινα. Γνωρίζετε ότι στις φλούδες περιέχεται μία ουσία που λέγεται κουερσετίνη. Αυτή την ουσία λοιπόν, την κουερσετίνη, την απομόνωσε μία πολυεθνική εταιρεία στην Αμερική, Νοβάρτης, πάρα πολύ μεγάλη πολυεθνική, λοιπόν, και παρήγαγε την κουερσετίνη. Μία θεραπεία 20 ημερών στοιχίζει 1500 ευρώ παρακαλώ. Αντί του Glimbeck, λοιπόν, έτσι ονομάζουν αυτό το σκεύασμα, μπορείτε να πίνετε 2-3 φλιτζάνια τσάγια με κουερσετίνη, η οποία εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Πάμε σε ένα φυτό, σε ένα σούπερ φυτό. Το όνομά του γκραβιόλα. Αυτό το φυτό έχει προσαρμοστεί σε περιοχές με μεγάλη υγρασία και σχετικά ζεστούς χειμώνες. Απαιτεί θερμοκρασία κάτω των 5 βαθμών Κελσίου. Θερμοκρασίες κάτω των 5 βαθμών Κελσίου προκαλούν καταστροφές στα φύλλα και στα μικρά κλαδάκια. Ενώ το φυτό ξεραίνεται σε θερμοκρασίες κάτω των 3 βαθμών Κελσίου. Η γεύση του μπορεί να συγκριθεί με διάφορα άλλα φρούτα. Μπορούμε να πούμε πως πλησιάζει ένα μείγμα φράουλας, ανανά, ξινού κίτρου, καρύδας και μπανάνας. Όλες οι γεύσεις αυτές είναι ευχάριστες. Το φρούτο είναι κάπως δύσκολο να φαγωθεί, καθώς η λευκή σάρκα του στο εσωτερικό έχει πολλούς μεγάλους σπόρους και φυτικές μεμβράνες. Για το λόγο αυτό καταναλώνεται σε χυμό περισσότερο από το να φαγωθεί ατόφιο. Το φυτό καλλιεργείται ως γεωργική καλλιέργεια για τον αγκαθωτό πράσινο καρπό του. Εκτός από τις περιοχές που αποτελούν πατρίδα του φυτού, η γκραβιόλα καλλιεργείται επίσης στη νότια Φλόριντα των ΗΠΑ για εσωτερική κατανάλωση και σε περιορισμένη κλίμακα. Η σάρκα του φρούτου είναι λευκή και ο πυρήνας του αποτελείται από πολλά μαύρα κουκούτσια τα οποία δεν μπορούν να χωνευτούν. Η γλυκιά του σάρκα χρησιμοποιείται για την παρασκευή χυμών, γλυκών, σιροπιών και για γεύσεις παγωτών. Στο Μεξικό το φρούτο γκραβιόλα είναι κοινό επιδόρπιο. Είναι ένα φρούτο για όλο τον κόσμο. Από άποψη θρεπτικής αξίας, η γκραβιόλα είναι πλούσια σε υδατάνθρακες και κυρίως φρουκτόζη. Επίσης περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνη B1 και βιταμίνη B2. Ο καρπός, οι σπόροι και τα φύλλα του φυτού χρησιμοποιούνται ως βότανα και φάρμακα από τους αυτόχθονες Μεξικανούς και των υπολείπων περιοχών, όπου το φυτό είναι ιθαγενές. Αλλά όχι μόνο αυτό. Η γκραβιόλα έχει μεγάλη ιστορία χρήσης στη βοτανοθεραπεία,
από τους ηθαγενείς του Αμαζονίου για το διαβήτη, την καταρροή, τους σπασμούς ως αντιμικροβιακό ευρέως φάσματος κατά των βακτηρίων και των μυκητών, κατά των παρασίτων, για τη ρύθμιση της υψηλής πίεσης του αίματος, για την κατάθλιψη, για νευρικές διαταραχές, για καρδιοπάθειες, άσθμα, προβλήματα με το σηκώτη, αρθρίτιδες και άλλα. Η γραβιόλα έχει ονομαστεί θαυματουργό δέντρο. Ενδυμεί στα βροχερά δάση και στις βαθιές ζούγκλες του Αμαζονίου κατά μήκος του Μεγάλου Ποταμού. Τα διάφορα μέρη του έχουν χρησιμοποιηθεί για αιώνες από γιατρούς και ηθαγενείς σαμάνους της Νοτιού Αμερικής για να θεραπεύσουν το άσθμα, τα προβλήματα του σηκωτιού, την αρθρίτιδα και τις καρδιακές νόσους. Από το 1976 που πιστοποιήθηκε, προσέξτε, φυλάχθηκε κρυφά με εσωτερικό σημείωμα σαν ζηλότυπο μυστικό από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου και το δέντρο γραβιόλα Annona muricata και οι θεραπευτικές του δυνάμεις θα ήταν άγνωστες στον κόσμο μέχρι που το έτος 2000 αποκαλύφθηκε στο κοινό, αφού εκατομμύρια ζώων είχαν ήδη χαθεί από τον καρκίνο, αλλά και τον μεγαλύτερο σύμμαχο των καρκίνων, τη χημειοθεραπεία. Πάνω από 20 εργαστηριακές μελέτες που παρέμειναν κρυφές έχουν δείξει ότι αυτό το δέντρο έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, ακούστε, 10.000 φορές πιο ισχυρές από την αδριαμικίνη, μια γνωστή ουσία που χρησιμοποιείται στις χημειοθεραπείες. Όμως, αντίθετα από την αδριαμικίνη που αρρωσταίνει, ρίχνει τα μαλλιά και σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί το θάνατο, η γραβιόλα όχι μόνο δεν έχει παρενέργειες, αλλά ευεργετεί ολόκληρο τον οργανισμό. Σε εργαστηριακές μελέτες, η γραβιόλα επιλεκτικά εντοπίζει και σκοτώνει 12 διαφορετικούς τύπους καρκινοκυτάρων χωρίς να βλάπτει τα υγιή κύτταρα, με κύριους εντοπισμούς τον μαστό, τον προστάτη, τους πνεύμονες, το παχύ έντερο και το πάγκρεας. Επιπροσθέτως, ενισχύει αφάνταστα και εκτινάσει στα ύψη το ανοσοποιητικό σύστημα, κάνοντας τον ασθενή να έχει περισσότερη ενέργεια, καλύτερη υγεία και δύναμη και να βλέπει πολύ πιο αισιόδοξα τη ζωή. Η γραβιόλα, αυτό το θαυματουργό φυτό, είναι ένας πολεμιστής του καρκίνου που υπακούει στο βασικό νόμο της ζωής, που είναι μη βλάψεις. Οι άνθρωποι των πόλεων δεν είχαν σχεδόν ποτέ ακούσει γι' αυτό, επειδή υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείες που όχι μόνο δεν έχουν συμφέρον από αυτό, αλλά είναι και εκείνες που διεξάγουν σχεδόν όλες τις έρευνες και στη συνέχεια τις θάβουν και τις αποκρύπτουν εάν δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν, καταδικάζοντας όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς, μέχρι τώρα όλα αυτά τα εκπληκτικά νέα έμειναν κλεισμένα σε συρτάρια, ενώ πολλές υποθέσεις έχουν γίνει για μυστηριώδεις θανάτους ανθρώπους που εγνώριζαν. Βλέπετε, η ισχυρή αυτή φυσική ουσία δεν μπορούσε να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και φυσικά δεν θα υπήρχε κέρδος για τις συγκεκριμένες πολυεθνικές. Ο μόνος λόγος που γνωρίζουμε για την γραβιόλα σήμερα και τα ευεργετικά της αποτελέσματα ενάντια στον καρκίνο είναι ότι ένας εργαζόμενος σε κάποια από αυτές τις φαρμακευτικές εταιρείες το ανακοίνωσε.
ολιστικοί θεραπευτές, γιατροί και ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν σήμερα την κραβιόλα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Μη περιμένετε το δικό σας γιατρό να το ανακαλύψει. Αν ο γιατρός σας πει ότι είναι παραμύθι, πηγαίνετε και ρωτήστε κάποιον που κατέχει το θέμα, εάν βρείτε. Υπάρχουν γιατροί που θέλουν να σας θεραπεύσουν, αλλά τα χέρια τους είναι δεμένα. Υπάρχουν γιατροί που θέλουν να σας βοηθήσουν, αλλά τα μυαλά τους δεν είναι ανοιχτά. Υπάρχουν γιατροί που θέλουν να σας θεραπεύσουν και οι οποίοι θα έκαναν οτιδήποτε για να πετύχουν το σκοπό αυτό χωρίς να σας προκαλέσουν ζημιά. Εδώ και χρόνια φαρμακοβιομηχανίες και στην Ελλάδα έχουν προσπαθήσει να κατοχυρώσουν την κραβιόλα για να προλάβουν τον ανταγωνισμό της αγοράς. Επίσης, πολυεθνικές προσπαθούν να απομονώσουν και να δημιουργήσουν τεχνητά αντίγραφα κραβιόλα, αλλά είναι αδύνατον να έχουν τα αποτελέσματα του φυτού. Το κραβιόλα επιλεκτικά χτυπά τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας τα υγιή κύτταρα ανέπαφα. Η χημειοθεραπεία αδιακρίτως καταστρέφει όλα τα δραστήρια αναπαραγωγικά κύτταρα, ακόμα και τα απολύτως υγιή. Κι άντε μετά από ένα σηκώτη το οποίο έχει διαλυθεί, άντε να ανανύψει ο οργανισμός, άντε να ανέβει το ανοσοποιητικό, άντε να ανέβει ο αιματοκρίτης. Σύγχρονες έρευνες σε ανεξάρτητα πανεπιστήμια έχουν ανακαλύψει πρόσφατα ότι φύλλα από το δέντρο γραβιόλα σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στον καρκίνο του προστάτη και του παγκρέατος. Σε μια άλλη έρευνα, ανεξάρτητοι ερευνητές απέδειξαν ότι εκχυλίσματα από φύλλα γραβιόλα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στο να απομονώνουν και να σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα των πνευμόνων. Η πιο πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη σε Καθολικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κορέας αποκάλυψε ότι δύο χημικά στοιχεία που εξάχθηκαν από τους σπόρους γραβιόλα έδειξαν επιλεκτική κυταροτοξικότητα συγκρινόμενη με την αδριαμικίνη προς καρκινικά κύτταρα του μαστού και του παχαίου σεντέρου. Τα χημικά αυτά στοιχεία στόχευσαν και σκότωσαν κακοήθη κύτταρα του μαστού και του εντέρου μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα, όπως ακριβώς το συχνά χρησιμοποιούμενο χημειοθεραπευτικό φάρμακο αδριαμικίνη. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Φυσικών Προϊόντων στην Αμερική έδειξε ότι η γραβιόλα όχι μόνο συγκρίνεται με την αδριαμικίνη, αλλά την ξεπερνά δραματικά σε εργαστηριακά πειράματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα χημικό στοιχείο που βρίσκεται στην γραβιόλα σκοτώνει επιλακτικά τα καρκινοκύτταρα του παχαίου σεντέρου 10.000 φορές πιο αποτελεσματικά από την αδριαμικίνη. Ίσως τα πιο εξέχοντα αποτελέσματα της έρευνας για την γραβιόλα είναι ότι η γραβιόλα χτυπάει επιλεκτικά τα εχθρικά κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφα τα υγιή. Αντίθετα, η χημειοθεραπεία καταστρέφει όλα τα ενεργά αναπαραγωγικά κύτταρα, ακόμη και τα υγιή μαλλιά και τα κύτταρα του στομάχου. Αυτός είναι ο λόγος και ο λόγος ότι ο άνθρωπος που την παίρνει υποφέρει συνεχώς από φοβερή ναυτία, εκτός από την ολική φαλακρότητα. Και παράλληλα ρίχνει το pH, ρίχνει την αλκαλικότητα. Ρίχνει την υγεία.
Κάποιοι γιατροί θεραπευτές συνιστούν, εάν χρησιμοποιήσετε γραβιόλα η οποία μειώνει την κυταρική ενέργεια της κακοήθειας, να μην χρησιμοποιείτε τα συνένζημα Q10 τα οποία βοηθούν τα υγιή κύτταρα για να παράγουν αερόβια ενέργεια, επειδή αυτό μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της κυταρικής ενέργειας. Αν όμως σκεφτούμε ότι θέλουμε ενέργεια για να γίνουν πιο ανθεκτικά στον καρκίνο, ο οποίος χρησιμοποιεί κυρίως αναερόβια παραγωγή ενέργειας, τότε είναι φανερό ότι τα ευεργετήματα των συνεζήμων Q10 και άλλων συμπληρωμάτων που παράγουν οξυγόνο μπορούν να ισοφαρίσουν κάθε πιθανή μικρή μείωση στην αποτελεσματικότητα της γραβιόλας. Η γραβιόλα χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση των πυρετών, σκοτώνει τα παράσιτα και μειώνει τους φόνους των μυών. Εκτός από την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Σαν συμπλήρωμα διατροφής, η γραβιόλα ενεργεί με διπλό στόχο, όπως όλα τα φυσικά βότανα και οι βιταμίνες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θέλουν να τα θέσουν υπό έλεγχο και σταδιακά να τα εξαφανίσουν. Βλέπε Ατζέντα 21 και Ατζέντα 30. Για παράδειγμα, εάν παίρνουμε την γραβιόλα για την καταπολέμηση μιας άσχημης ημικρανίας, βοηθάμε επίσης ταυτόχρονα σε κάποια ασθένεια του στομάχου και για την καταπολέμηση μιας άσχημης κατάθλιψης, και επίσης έχουμε καλό, να έχουμε καλό και υγιές δέρμα επιδερμίδα ταυτόχρονα. Όλες οι βιταμίνες και τα μέταλλα δίνουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται το σώμα μας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Δοτανοθεραπεία σας προτείνει την κεραλυφή Βάλσαμο. Βοηθά σε μυοσκελετικά προβλήματα και σε πόνους, ρευματικούς, αρθριτικούς, στραμπουλίγματα και ψήξεις. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2313 046 285. Ο Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία σας προτείνει την οδοντόσκονη Η Φύση. Αφαιρεί την πέτρα, θεραπεύει την περιοδοντίτιδα, την ουλίτιδα, τις λιχίνες και τις άφες. Περιορίζει την περιδόνα, το μύκητα κάνδιντα, το σταφυλόκοκο και το στρεπτόκοκο και προσφέρει φυσική λεύκανση. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2313 046 285. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι και στις 7.30 το απόγευμα, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το zoogla.gr. Πάντα έγκυρες, πάντα ειδήσεις. Έκθεση ιδεών με τον Σταύρο Δουκουζιάννη. Κάθε Τρίτη στις 11 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και τι να γράψεις στις εκθέσεις ιδεών. Ιντερβίστα. Κατάστημα ρούχων. Γυναικεία. Αντρικά. Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-260-348 και 2310-230-906. Ιντερβίστα. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προτείνει σπαγκέτι αλλά γαλλικά,
Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας Βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξη στις 9 και 4 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης. Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρία Στεφάνου. Το μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς κάνει στάση για τρίτη φορά στο Θέατρο Άνετον για άλλες 5 μοναδικές παραστάσεις. 18, 19 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 9 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Καθημερινά πρωινές για σχολεία. Ένα βήμα τη φορά πιο κοντά σε εμάς. Από την κούρσα της ζωής στο περπάτημα της ψυχής. Κρατήσεις και προπόληση 2314 025 892. gooddeals.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Τα βότανα και τα φυτά που ανήκουν σε φυσικούς πόρους μπορούν και παρέχουν αυτά τα θρεπτικά συστατικά και όχι τα φάρμακα. Κανένα φάρμακο δεν πετυχαίνει διπλή δράση. Παίρνοντας ένα βότανο, κάνουμε καλό σε πολλά σημεία του σώματος και του πνεύματός μας. Και αυτό δεν είναι κάτι που οι φαρμακευτικές εταιρείες θα το επιτρέψουν. Εμείς που ζούμε με βότανα και καρπούς, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Όπλο ενάντια στον καρκίνο, γκραβιόλα σκόνη. Η γκραβιόλα είναι ένα τροπικό δέντρο που το ύψος του φτάνει τα 5 με 6 μέτρα και ευδοκιμεί στις πιο θερμές τροπικές περιοχές της Νότιας Αμερικής. Ο καρπός του είναι σε σχήμα καρδιάς, η σάρκα του λευκή και το χρώμα του κιτρινοπράσινο. Κάθε μέρος του δέντρου, όπως τα φύλλα, ο καρπός, τα σπόρια, ο φλοιός και οι ρίζες, όλα χρησιμοποιούνται σαν φυσικά φάρμακα. Η γκραβιόλα έχει μεγάλη ιστορία χρήσης στη βοτανοθεραπεία από τους ηθαγενείς του Αμαζονίου για τον διαβήτη, για την καταρροή, για τους σπασμούς, ως αντιμικροβιακό ευρέως φάσματος κατά των βακτηρίων και των μυκητών, κατά των παρασίτων, για τη ρύθμιση της υψηλής πίεσης αίματος μαζί με υπέροξο ή λάπαχο, κάνει θαύματα σε συνεργασία με το σκόρδο, για την κατάθλιψη, για νευρικές διαταραχές, για καρδιοπάθειες, για άσθμα, για προβλήματα με το σηκώτη, για αρθρίτιδες και άλλα. Οι κύριες δραστικές του ουσίες ονομάζονται ανωνακέους ακετογένινς και η συστηματική μελέτη τους έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 90. Τα αποτελέσματα διαφορετικών ερευνητικών ομάδων σε πειράματα in vitro και σε πειραματόζωα έδειξαν ότι αυτές οι ουσίες έχουν σημαντικές ιδιότητες περιορισμού των όγκων και εξειδικευμένη τοξικότητα εναντίον καρκινικών κυττάρων διαφορετικών τύπων, συμπεριλαμβανομένων και του καρκίνου του παχαίους εντέρου, του μαστού, του προστάτη, των πνευμόνων και του παγκρέατος, χωρίς να επηρεάζονται τα υγιή κύτταρα. Ιδιαίτερα σε in vitro πειράματα σε καρκινικά κύτταρα του παχαίους εντέρου, η γκραβιόλα εμφάνισε πολλαπλάσια υψηλότερη ικανότητα περιορισμού του όγκου από την αντριαμισίν, ουσία που δίνεται στη χημειοθεραπεία χωρίς συγχρόνως να παρουσιάζει τοξικότητα. Η μελέτη του μοντέλου δράσης τους
έδειξε ότι είναι εξαιρετική αναστολή ενζημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη μεμβράνη των καρκινικών κυττάρων. Και ακόμη ότι δρούν εκλεκτικά στα καρκινικά κύτταρα με πολυφαρμακευτική ανοσία λόγω δέσμευσης του ATP της κύριας πηγής ενέργειας στο κύτταρο. Προσοχή, δεν συνιστάται για εγγύους. Βέβαια, μόνο η γραβιόλα, στοιχεία της παραπάνω ομιλίας, ελήφθησαν από το Secret Real Truth blogspot.com. Μόνο η γραβιόλα δεν είναι αρκετή για να θεραπεύσει έναν άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσετε από κάπου, ξεκινήστε μετρώντας το pH του αίματος ή το pH των ούρων. Το pH του αίματος πρέπει να είναι 7,365 και των ούρων μεταξύ 6,5 και 7. Θα διαπιστώσετε ότι ο καρκινοπαθής έχει αλκαλικότητα γύρω στο 5, μπορεί και πιο κάτω. Άρα ξεκινάμε από ένα στοιχείο, έχουμε ένα στοιχείο, δεν βαδίζουμε στα τυφλά. Θα πρέπει ο ασθενής αυτός να ανεβάσει το pH του, να ανεβάσει την αλκαλικότητά του. Ανεβάζοντας την αλκαλικότητα εξαφανίζεται το όγκος. Και δεν ισχύει αυτό μόνο για τον καρκίνο. Ισχύει για οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα ασθένεια. Είτε λέγεται πίεση, είτε λέγεται προστάτης, είτε λέγεται δυσμηνόρεια, είτε οτιδήποτε. Άρα, μετράμε το pH και από εκεί και πέρα κάνουμε διάφορες ενέργειες, όπως είναι το πρώτο βήμα της αποπαρασίτωσης. Θα πρέπει να ελεγχθούν και να ισορροπήσουν τα παράσιτα τα οποία υπάρχουν μέσα στο σώμα. Δεύτερο βήμα είναι η ξηρασία μερικών ημερών. Ανάλογα με τις ημέρες που θα κάνει κάποιος μια ξηρασία, τόσο μεγαλύτερες ελπίδες ανάκαψης υπάρχουν. Ξεκινάμε από 2 ημέρες και φτάνουμε μέχρι τις 7 ή και 9, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας. Από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα καθάρισμα του λεμφικού συστήματος με διάφορα βότανα εξομαλυντικά προσαρμογόνα μαζί με τον καθαρισμό των νεφρών, του παγκρέατος, της χολής, του σπλήνα. Ακολουθεί ο καθαρισμός των εντέρων είτε με 10 υποκλεισμούς οι οποίοι πρέπει να γίνουν ένας κάθε μέρα για 3 ημέρες και οι υπόλοιποι 7 ένας κάθε δεύτερη ημέρα ή ένας υδροκαθαρισμός σε κάποια φυσικό γιατρό. Υπάρχουν σήμερα αρκετοί γιατροί οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους μηχανήματα για να καθαρίζουν το παχύ έντερο. Αυτή η διαδικασία λέγεται υδροκαθαρισμός. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το λιγότερο θα πρέπει να κάνει υδροκαθαρισμό ο καθένας μας. Αυτό είναι το ισορροπημένο. Το ανισόρροπο είναι να μην γίνεται. Ακολούθως ξεκινά μια διαδικασία 8-10 ημερών με αλκαλική διατροφή, με σαλάτες από κουνουπίδι, από μπρόκολο, από καρότο, από κολοκυθάκια. Σαν κυρίως πιάτο παρουσιάζεται ένα πιάτο χυλοζέας, θα πρότεινα εγώ να χρησιμοποιήσετε αλεύρι από δίκουκο στα ριζέας για να καθαρίσουν και οι λάχνες του λεπτού εντέρου. Ακολουθούν
3 μέρες με διουρητικά τσάγια, προσαρμογόνα, για να καθαρίσει το αίμα, να καθαρίσουν τα νεφρά, να καθαρίσει το λεφικό, και στο τέλος καταλήγουμε στην περίφημη θεραπεία Μόριτς, όπου καθαρίζουμε τη χολή και το σηκώτη με πταϊδρική θυϊκή μαγνησία, μια θεραπεία απλή η οποία δεν στοιχίζει τίποτα, και να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος εκεί που βρίσκεται. Ακολούθως, εάν κάνουμε όλα αυτά, θα στιγματίσουν τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα. Θα δουν ότι κάνοντας χειρασία 3-5 ημερών δεν έχουν πάθει τίποτα, δεν έχουν πεθάνει. Ο οργανισμός αντέχει το λιγότερο για 15 ημέρες χωρίς νερό. Άρα οι 3-5 μέρες δεν μπορούν να είναι αίτια για να οδηγήσουν κάποιον άνθρωπο σε κάτι κακό. Δοκιμάστε το κι εσείς που είστε υγιείς. Δώστε στους αδένες, δηλαδή στο σηκώτη, στη χολή, στο πάγκρεα, στο σπλήνα, δώστε τους ορισμένες μέρες διακοπών να πάνε στη Χονολουλού, να πάνε στη Σαμοθράκη κάπου, να μην δουλεύουν, να σταματήσουν να παράγουν γαστρικά υγρά. Να δείτε τι αποτελέσματα θα έχετε εσείς μετά. Θα πετάτε, δεν θα περπατάτε. Ακολουθήστε το. Εάν γίνουν διάφορες μικροβιολογικές εξετάσεις σε καρκινοπαθείς, θα διαπιστωθεί ότι λείπουν ορισμένα στοιχεία, τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν. Ένα από αυτά είναι η βιταμίνη C, το σελήνιο, βιταμίνη C και ή δυνατόν ενέσιμη βιταμίνη C, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, σελήνιο και βιταμίνη D. Τώρα, για να αλκαλοποιήσουμε το περιβάλλον, υπάρχει ένα είδος που είναι πάρα πολύ φθηνό, πάρα πολύ καλό, το έχουμε στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς δεν το αξιοποιούμε. Αυτό είναι το τσιταρόχορτο, το οποίο περιέχει χλωροφύλλη, η οποία χλωροφύλλη καθαρίζει, αποτοξινώνει και οξυγονώνει το αίμα. Το σιταρόχορτο έγινε γνωστό από την Ann Whitmore περίπου 50 χρόνια νωρίτερα, στην προσπάθεια να θεραπεύσει τον οργανισμό της από τον καρκίνο. Το σιταρόχορτο καθαρίζει, αποτοξινώνει και οξυγονώνει το αίμα. Περιέχει χλωροφύλλη, η οποία βοηθά στο να μεταφέρεται το οξυγόνο στον οργανισμό και να αμήνεται κατά των ασθενειών από τον καρκίνο μέχρι τη γρήπη. Το σιταρόχορτο το κάνουμε χυμό και το πίνουμε. Δεν είναι κατάλληλο να το προσθέσουμε στη σαλάτα μας. Το σιταρόχορτο είναι ο βλαστός που παράγεται από σπόρο σιταριού. Εκείνοι που έχουν αλλεργία στο σιτάρι δεν επηρεάζονται από το σιταροχυμό, διότι προέρχεται από χόρτο και δεν περιέχει γλουτένη, που είναι το συστατικό που δημιουργεί τις αλλεργίες. Αναφέρομαι σε άτομα που έχουν πρόβλημα με την κοιλιοκάκη. Επίσης, το σιταρόχορτο είναι πλήρης και εύπεπτη πρωτεΐνη όταν αναπτύσσεται σε χώμα. Το σιτάρι το βρίσκουμε όλο τον χρόνο, οπότε μπορούμε όλες τις εποχές να έχουμε το σιταροχυμό μας. Μπορείτε επίσης να κάνετε χλωροφύλλη από δίκοκο σιτάρι ζέας, τύπου φάρο, Ιταλίας. 2-4 κουταλιές της σούπας, 3-4 φορές τη μέρα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ann Whitmore. Περισσότερο δεν χρειάζεται. Το υπόλοιπο το κρατάμε, το φυλάμε στο ψυγείο.
το πίνουμε αργά και με άδειο στομάχι. Επίσης, τρώμε μισή ώρα και αφού έχουμε πιει το χυμό. Εάν δεν μπορείτε να το πιείτε σκέτο λόγω του ότι έχει μία ασυνήθιστη γεύση και μυρωδιά, μπορείτε να το προσθέσετε σε χυμό από πράσινα λαχανικά. Εάν ο χυμός σας βγει πικρός, σημαίνει ότι ο σπόρος ήταν πολυκερισμένος ή δεν ποτίστηκε αρκετά. Για θεραπευτικούς σκοπούς, καλό είναι να συνδυάζεται με ομοφαγία, με καρποφαγία. Στην Αμερική υπάρχει το κέντρο Hippocrates Health Institute, το οποίο λειτουργεί από τους συνεχιστές της Ann Wigmore. Εκεί προσέρχεται το κοινό και μαθαίνει πώς να τρέφεται με θεραπευτικό τρόπο. Το κέντρο αυτό λειτουργεί έχοντας πάρα πολλές επιτυχίες σε πολλές ασθένειες, αλλά το εντυπωσιακότερο είναι στις εκφυλιστικές ασθένειες, όπως καρκίνος, σκλήρυνση κατά πλάκας, καρδιοπάθειες κτλ. Πώς παρασκευάζουμε? Βάζουμε το σπόρο σιταριού σε ένα γυάλινο βάζο, το οποίο γεμίζουμε με καθαρό νερό και το κλείνουμε με ένα πανί στερεωμένο με ελαστικάκι για να αερίζεται, ή σε τουλπάνινο σακουλάκι που να κλείνει με μία κορδελίτσα για να μην σκορπίζονται οι σπόροι. Στην περίπτωση που επιλέξουμε τη μέθοδο με το σακουλάκι, το βυθίζουμε σε ένα μπολ με καθαρό νερό. Αφήνουμε να μείνουν για ένα χρονικό διάστημα 10 έως 12 ώρες μέσα στο σπίτι, σε μέρος που να μην τα βλέπει ο ήλιος. Στη συνέχεια, αδειάζουμε το νερό από το βάζο, ξεπλένουμε και τοποθετούμε το βάζο με τους σπόρους σε γωνία 45 μοιρών, σε ένα ημικλινές, και σκεπασμένο με το πανάκι του για 2 μέρες, βρέχοντάς το και στραγγίζοντάς το 3 φορές την ημέρα. Το στόμιο παραμένει σκεπασμένο με το πανάκι για να αερίζονται οι σπόροι και να μην μουχλιάζουν και να μην πηγαίνουν και τα έντομα. Εάν χρησιμοποιήσουμε σακουλάκι τουλπάνινο, το αφήνουμε και αυτό επί 2 μέρες επάνω σε ένα σουρωτήρι να στραγγίζει, αφού το βρέχουμε 3 φορές την ημέρα. Μετά από 2 μέρες έχει βγει, είτε με τη μία μέθοδο είτε με την άλλη, το φύτρο και μπορεί να φυτευτεί ως ακολούθως. Μέσα σε ένα πλαστικό κατά προτίμηση καβάσι ή σε ένα ταψάκι πλαστικό με τρύπες, στρώνουμε ένα χαρτί από σακούλα μαναβικής αφού την έχουμε τρυπήσει σε μερικά σημεία. Από πάνω ρίχνουμε 2 εκατοστά χώμα, εάν είναι δυνατόν αποστηρωμένο, και τοποθετούμε τα φύτρα του σιταριού σε πυκνή στρώση. Το ποτίζουμε με ένα ψεκαστικό σπρέι και το αφήνουμε στο μπαλκόνι μας σκεπασμένο για να κρατά την υγρασία σε σημείο που να αερίζεται καλά, χωρίς όμως να το βλέπει απευθείας το ηλιακό φως. Το βρέχουμε με ένα σπρέι το λιγότερο 3 φορές την ημέρα. Μετά από πάροδο 4 ημερών αφαιρούμε το σκέπασμα ενώ συνεχίζουμε το πότισμα. Σε 5 μέρες θα έχει παραχτεί πράσινο χορταράκι ύψους 15 εκατοστών περίπου. Κόβουμε με ψαλίδι μόνο το πράσινο τμήμα. Δεν χρειάζεται πλύσιμο. Το χώμα και οι ρίζες οι οποίες έμειναν είναι άχρηστες πλέον. Για την παραγωγή νέου χορταριού η διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου. Το χορταράκι το οποίο πήραμε αποχυμώνεται σε κατάλληλο για αποχύμωση σιταρό χόρτου αποχυμωτή, δηλαδή ψυχρής έκλειψης, για να μην καταστρέφεται η χλωροπύλη, και πίνεται όπως αναφέραμε παραπάνω. Η περίσσια φυλάγεται στο ψυγείο για 1 εβδομάδα. Η διαδικασία μπορεί στην αρχή
να φανεί χρονοβόρα και δύσκολη, όμως τα ωφέλη είναι πολλά. Αν εξαιρέσω και το συναίσθημα να παράγουμε εμείς κάτι οι ίδιοι και να το βλέπουμε να μεγαλώνει χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Ο χυμός του σιταρόχορτου έχει την ιδιότητα να θεραπεύει με τοπική χρήση εγκάβματα, τραύματα, μολύνσεις. Χρησιμοποιείται επίσης για καλλυντική χρήση και υποστηρίζεται ότι βοηθά στην επανέκφυση νέων μαλλιών επίσης με τοπική χρήση. Σας προτείνουμε όλα τα βιβλία της Αν Γουίγκμορ και ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό έργο είναι η χορτοφαγική ομοφαγία της Φλόρας Παπαδοπούλου. Από τη δεκαετία του 1960 το σιταρόχορτο είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες υπερτροφές. Πλούσιο σε χλωροφύλλη και με παραπάνω από 100 θρεπτικές ουσίες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δώρα της φύσης. Το σιταρόχορτο έχει ευρέως αναγνωριστεί για τις καθαριστικές αποτοξινωτικές του ιδιότητες, την ικανότητα αναγέννησης κυττάρων και την ευκολία στη χρήση και την αφομοίωση από όλους τους οργανισμούς. Η μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης που περιέχει οξυγονώνει τον οργανισμό και τον ανανεώνει, αναπλάθοντας τους ιστούς και το αίμα. Περιέχει βιταμίνες Α, Β, Σ, Ε, Κ, Β12, αμινοξέα, μέταλλα, ένζυμα και πρωτεΐνη. Προστατεύει τον οργανισμό από τους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τον καθαρίζει από τα βαρέα μέταλλα και τις τοξίνες, βοηθά τον εγκέφαλο και τα αγγεία, διατηρεί υγιή τα δόντια και τα ούλα, καταπολεμά τη δυσχυλιότητα, την πίεση, την ακμή, τους μύκητες στα πόδια, την πιτηρίδα, καθαρίζει τα νεφρά, το σηκώτη, τη χολή, αυξάνει τον αιματοκρίτη και άλλα. Πολλοί ειδικοί έχουν τονίσει ότι το μόριο της χλωροφύλλης στο σιταρόχορτο είναι σχεδόν ίδιο με το μόριο αιμογλοβίνης στο ανθρώπινο αίμα. Η διαφορά είναι ότι το κεντρικό στοιχείο στη χλωροφύλλη είναι το μαγνήσιο και στην αιμογλοβίνη είναι ο σίδηρος. Είναι ωφέλιμο στις αποτοξινωτικές δίαιτες. Ευεργετικό για δερματικά προβλήματα όπως η ψωρίαση και το έξεμα. Λόγω της χλωροφύλλης είναι ιδανικό για κακοσμία του σώματος, μολύνσεις, πληγές, χρόνια ιγμωρίτιδα, φλεβίτιδες και κολπικές μολύνσεις. Νηστεία καθαρισμού εντέρου. 3-4 φορές την ημέρα πίνουμε σίταρο χυμό, περίπου 120 γραμμάρια τη φορά, και κάνουμε 2 εμποτισμούς εντέρου με χλωροφύλλη. Στο νερό που πίνουμε, 1 λίτρο τουλάχιστον κάθε ημέρα, βάζουμε σιταρόχορτο για να εξαγνιστεί. Χάσιμο βάρος. Νηστεία με το σιταρόχορτο. Χάνουν γύρω στα 250 γραμμάρια βάρος την ημέρα και ξεκουράζεται πολύ το πεπτικό του σύστημα, γιατί η χλωροφύλλη απομακρύνει τις τοξίνες από τα κύτταρα και τους λιπαρούς ιστούς και τις μεταφέρει στο αίμα. Αν νιώσουμε ζαλάδα, μασάμε λίγο σέλινο. Εμποτισμός εντέρου με χυμό σιταριού. Η καλύτερη μέθοδος να παράγουμε νέο αίμα, ξεκινάμε από μισό φλιτζάνι και φτάνουμε στο ένα φλιτζάνι για 30 λεπτά. Προηγείται καθαρισμός εντέρου με κλείσμα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.
Το εκτελονιστικό γραφείο των Γιαβρίδου Σωτηρίας και Χατζηγεωργίου Θάλιας σας παρέχει την τεχνογνωσία για κάθε είδους τελωνιακές εργασίες, εκτελονισμούς, εισαγωγές-εξαγωγές, μεταφορτώσεις και μεταφορές. Λέοντος Σοφού 12, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2314 013 302 ή στο email εκτελόνισε@gmail.com. Ο Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία σας προτείνει την οδοντόσκονη «Η Φύση». Αφαιρεί την πέτρα, θεραπεύει την περιοδοντίτιδα, την ουλίτιδα, τις λιχίνες και τις άφες. Περιορίζει την τεριδόνα, το μύκητα κάνδιντα, το σταφυλόκοκο και το στρεπτόκοκο και προσφέρει φυσική λεύκανση. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2313 046 285. Ο Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία σας προτείνει την κεραλυφή Βάλσαμο. Βοηθά σε μυοσκελετικά προβλήματα και σε πόνους, ρευματικούς, αρθριτικούς, στραμπουλίγματα και ψήξεις. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2313 046 285. Γέλιο, διασκέδαση και πολύ ροκ. Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Το ροκ μαγκαζίνο που θα λατρέψεις. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 4, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έπιπλα Μαρόκ. Η σίγουρη λύση για τα έπιπλά σας. Κατασκευάζουμε και επισκευάζουμε καναπέδες και κρεβάτια εξ ολοκλήρου από την αρχή. Πραγματοποιούμε αλλαγές υφασμάτων σε σαλόνια και πολυθρόνες. Προσφέρουμε στρώματα σε ό,τι διαστάσεις επιθυμείτε από 70 ευρώ. Δραστηριοποιούμε στην εμπορία λευκών ειδών. Έπιπλα Μαρόκ. Για όσους επιθυμούν τη σίγουρη λύση για τα έπιπλά τους σε απίστευτες τιμές. Θα μας βρείτε Μαντινία 38 στη Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 69 94 44 22 18. Έπιπλα Μαρόκ. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, έχετε συντονιστεί στο web radio του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στα ηχεία σας εκπέμπει η ραδιοφωνική εκπομπή Style News. Είμαι η Καμάρη Χαρά και μαζί με τη σχεδιάστρια μόδας Αθανασία Παρλαπάνη θα σας συντροφεύουμε κάθε Τρίτη από τις 7 μέχρι τις 8 στο απόγευμα. Θα συζητάμε για νέες στάσεις της μόδας, για πρωινές εκπομπές, για στιλιστικές εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook Styles News και θα μπορούμε να μιλάμε και να λύνουμε τις απορίες σας στον αέρα. Εν γραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1@yahoo.com. Engrapto. Μαρτυρίες. Αρθριτικά. Πίνοντας μόνο για 7 ημέρες σιταρόχορτο, μειώνοντας τα μαγειρεμένα φαγητά και αντικαθιστώντας τα με ομά, φρέσκα και αγνά φαγητά, εξαφανίστηκαν η πόνη, το πρίξιμο και το κοκκίνισμα στα γόνατα. Άσθμα, υπέρταση. Μειώθηκε η πίεση μετά από χρήση σιταροχυμού 2-3 εβδομάδων. Καλόγυρι στο λαιμό, δοθυήνες. Πίνοντας 2 σιταροχυμούς την ημέρα και σταματώντας τα αναψυκτικά, τα χάμπουργκερ και τις άχρηστες τροφές, σταμάτησαν να εμφανίζονται. Ασθένεια του Μπράιτ, πόνος έντονο στην πλάτη. Μετρά από 3 εβδομάδες, πέρασαν οι πόνοι και άρχισε να περπατά. Καρκίνος του μαστού. 3 μήνες σιταροχυμού μείωσε τον όγκο και απέφυγε την εγχείρηση ενώ εξελίχθηκε σε ιάσιμο τελείως. Δυσχυλιότητα με αιμορροίδες και αίμα. Εξαφανίστηκε με το σιταροχυμό. Διαβήτης με επιβαρημένο κυκλοφορικό. Με αδρανείς τακρυγόνους αδένες. Με αχρηστευμένα πεπτικά όργανα. Σε 2 εβδομάδες μείωση του ζαχάρου. Σε 3 εβδομάδες ήταν στο φυσιολογικό
και σε 11 μήνες πρόσληψης σιταροχυμού εξαφανίστηκαν τα προβλήματα του διαβήτη τελείως. Εμφύσιμα, με συνέπεια να μην μπορεί να περπατήσει γιατί λαχάνιαζε. Με ένα ποτήρι χυμό την ημέρα σιταρόχορτο, σε ένα μήνα άλλαξε τελείως. Μάτια. Πίνοντας σιταροχυμό ξαναβρήκαν την υγεία τους τα μάτια σε ηλικία 69 ετών. Γλαύκωμα καταράκτης. Σε 2 εβδομάδες πίνοντας σιταροχυμό, 2 φορές την ημέρα άρχισε να βελτιώνεται το μάτι. Στις 5 εβδομάδες είχε βελτιωθεί πάρα πολύ και είναι στην ανάρρωση. Μαλλιά. Ένα ποτήρι χυμό την ημέρα, σε ένα μήνα τα μαλλιά άρχισαν να πυκνώνουν και πήραν το νεανικό τους χρώμα. Έφυγαν τα γκρίζα μαλλιά. Εγκάβματα στα χέρια. Ακούμπησε καυτό μέταλλο και κάηκαν τα δάχτυλα. 5 λεπτά βάλανε τα χέρια κάτω από το κρύο νερό της βρύσης και καλύψανε το έγκαυμα με υγρό πολτό σιταρόχορτο. Τυλίξανε το χέρι με υγρό πανί. Ο πόνος έφυγε σε 5 λεπτά και σε 20 λεπτά που έβγαλαν τον επίδεσμο δεν πονούσε και ήταν εντάξει το χέρι. Πονοκέφαλη. Κάθε πρωί έπινε σιταροχυμό και έφυγε ο πονοκέφαλος και η αυχενική δυσκαμψία που προερχόταν από αυτόν. Λευχαιμία. Παρόλο που η ιατρική θεωρεί τη λευχαιμία ανίατη ασθένεια, πίνοντας σιταροχυμό για ένα διάστημα και κάνοντας ανάλυση αίματος, βγήκε φυσιολογικό. Πάρκινσον για πολλά χρόνια. Μετά από 2 μήνες πίνοντας σιταροχυμό, έφυγαν όλοι οι σπασμοί και νιώθει σαν να ξαναγεννήθηκε. Αδυνάτισμα. Από 90 κιλά σε 6 εβδομάδες κατέβηκε στα 75 κιλά πίνοντας σιταροχυμό. Όγκος συνόδης της μήτρας. Άρχισε να τρώει μόνο νομά και να πίνει σιταροχυμό. Όγκος συνόδης της μήτρας. Άρχισε να τρώει μόνο νομά και να πίνει σιταροχυμό. Σταμάτησε η αιμορραγία. Ο όγκος μειώθηκε σε ένα πολύ μικρό γίδιο με την πιστοποίηση του γιατρού. Ο γιατρός της σύστησε να συνεχίσει αυτή τη θεραπεία και ότι έτσι θα αποφύγει την εγχείρηση. Έλκος στομάχου. Πήρε το σιταροχυμό για 1 μήνα πρωί και βράδυ και έγινε τελείως καλά. Καρκίνος της μήτρας στα πρώτα στάδια. Μετά από 1 μήνα στο Ινστιτούτο της Γουίκμουρ, με ομές τροφές και σιταροχυμό, έγινε τελείως καλά, όπως πιστοποίησε ο γιατρός της, ο οποίος στεναχωρέθηκε που δεν έγινε τελικά εγχείρηση. Αποστηρωτική ουσία στο εργαστήριο. Ο Δόκτωρ Ερ Τόμας χρησιμοποιεί τη χλωροφύλλη για την αποστήρωση των χειρουργικών εργαλείων και για να καθαρίζει τα χέρια του από τα βακτήρια που ερευνούσε. Είναι πιο αποτελεσματικό από το ζεστό νερό. Προστασία από ακτινοβολίες. Το σιταρόχορτο φαίνεται να προστατεύει αποτελεσματικά από τη ραδιενεργή σκόνη όταν το προσθέσουμε στο νερό του μπάνιου ή στο πόσιμο. Μπορούμε να μασάμε λίγο σιταρόχορτο όταν είμαστε στην πόλη για να εξουδετερωθεί η επίδραση του μολυσμένου αέρα. Μέσα στο σπίτι μας, με το που το καλλιεργούμε, φρεσκάρει τον αέρα και εξουδετερώνει τις τοξίνες της ατμόσφαιρας. Ο Δόκτωρ Ερ έριξε σιταρόχορτο σε φθοριωμένο νερό και σε λίγα λεπτά δεν υπήρχαν ίχνη φθορίου. 30 γραμμάρια σιταρόχορτο σε ένα γαλόνι φθοριωμένο νερό μετατρέπει το φθόριο
σε αυλαβείς ενώσεις ασβεστίου, φωσφόρου και φθορείου. Προσθέτοντας το πρωί 15 γραμμάρια σιταρόχορτο στο νερό της βρύσης, μαλακώνει και γίνεται θετικό. Με το ίδιο νερό, αν πληθούμε, μαλακώνει το πρόσωπο και τα χέρια. Στη δε μπανιέρα, δράκα τα πραϊντικά. Σταματά τις αιμορραγίες, ανακουφίζει την αναφυλαξία και βοηθά να θεραπευτούν και να κλείσουν τα τραύματα και τα σπυράκια. Φρούτα που πλένονται με νερό που περιέχει σιταρόχορτο καθαρίζονται ολοκληρωτικά από χημικά σπρέι και γίνονται θετική τροφή. Παστεριωμένο γάλα, παιδικές τροφές, τροφές ζώων. Το σιταρόχορτο μετατρέπει την τοξική τροχιά των ηλεκτρονίων σε θετική. Στο νερό που πίνουν τα ζώα και στις τροφές που τρώνε βοηθάει στην πρόληψη παθήσεών τους. Το σιταρόχορτο έχει όλες τις βιταμίνες στην κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα για τον οργανισμό μας. Εξαιρετικά αποτελεσματική για τη θεραπεία εγκαυμάτων και τραυμάτων. Μειώνει τον πόνο και κινητοποιεί αμέσως τη διαδικασία της ίασης και αποτρέπει φλεγμονή και μόλυνση. Για την κακοσμία του στόματος μασάτε πότε-πότε μικρές ποσότητες σιταρόχορτου. Οι οδηγοί που νιστάζουν, οι φοιτητές που διαβάζουν, θα πρέπει να μασάνε σιταρόχορτο. Διώχνει την νύστα και διευκολύνει τη λειτουργία του μυαλού. Μπορούμε να μασάμε λίγο σιταρόχορτο για να πάρουμε τα ένζημά του, που είναι πολύ δυναμωτικά. Σιταρόχορτο στα ταξίδια. Το βάζουμε σε δοχείο με νερό για να το πίνουμε και να κάνουμε μπάνιο. Ακμή. Απλώνουμε χυμό χλωροφύλλης αφού πλύνουμε πρώτα το πρόσωπο με κρέμα σιταριού. Δηλαδή απλά πράγματα. Βάλτε σιτάρι και νερό στο μπλέντερ και γίνεται αυτόματα κρέμα σιταριού. Βούλωμα μύτης. Ρουφάμε με το ρουθούνι χλωροφύλλη αφού αφαιρέσουμε τον αφρό της. Αυτό διορθώνει το πρόβλημα για πάντα, αρκεί να έχουμε ισορροπημένη διατροφή. Δερματικά προβλήματα. Το αίμα είναι γεμάτο από δηλητήρια λόγω κακής διατροφής. Οι δερματοπάθειες προκαλούνται από μικροοργανισμούς που καλλιεργούνται στο διαταραγμένο πεπτικό σύστημα λόγω των πολύ βαριών φαγητών. Κατά κάποιο τρόπο μασώνουν τη ζωή, γιατί ο οργανισμός βρίσκει διέξοδο να διώξει τις τοξίνες. Αλλάζουμε διατροφή βάζοντας στο σώμα μας αγνά φαγητά, αγνές τροφές. Δυσχυλιότητα. Αφαιρούμε τις αμυλούχες τροφές και τις αντικαθιστούμε με φρούτα, λαχανικά, βλαστάρια και χορταρικά. Κάνουμε ένα κλείσμα και μισή ώρα μετά εμποτισμό με σιταροχυμό κάθε μέρα για 3-4 εβδομάδες, όπου πλέον πίνουμε και πάρα πολλά υγρά. Έξεμα. Ο οργανισμός υποφέρει από υπερβολική οξύτητα. Τρώμε αλκαλικές τροφές. Πλύσεις στο σημείο του εξέματος με πολτό σιταριού. Εάν υπάρχει φαγούρα, πλένουμε με χλωροφύλλη. Είναι μια ήπια προειδοποίηση της φύσης ότι το αίμα έχει μολυνθεί. Ελκώσεις στόματος. Προέρχονται από οξύτητα του οργανισμού, καφές, πολλά ξινά φρούτα, γλυκά. Πλένουμε το στόμα με φρέσκο χυμό χλωροφύλλης και τοποθετούμε στυπτηρία. Η στυπτηρία συνιστάται για το καθάρισμα της στολούρας από τα μάτια και για κάθε αρρώστια του δέρματος και της
σάρκας. Χρησιμοποιείται σε φάρμακα για την ψώρα που προκαλείται από την υγρασία και επίσης επουλώνει τις πληγές στο σώμα. Πάνω στο εξέλκωμα, πίνουμε πολύ νερό για να εξουδετερωθεί η υπερβολική οξύτητα του αίματος. Καλόγεροι, δοθήνες, ζεστές κομπρέσες στους καλόγερους για μερικά λεπτά και πολλές φορές ημερησίως. Κρεατοελιές, αλλαγή διαιτολογίου σε φρούτα, βλαστάρια, χορταρικά και σιταρόχορτο. Τη δένουμε σφιχτά με μεταξωτή κλωστή και πέφτει μόνη της σε 2-3 μέρες. Κρυολόγημα. Βουτάμε τα πόδια μας σε πολύ ζεστό νερό για 15 λεπτά. Πίνουμε μία ζεστή λεμονάδα και καταργούμε το γάλα. Το κρυολόγημα το καταπολεμούμε άμεσα αν σταματήσουμε τις στερεές τροφές και τα γαλακτοκομικά. Πίνουμε υγρά, τσάγια και πολύ νερό. Κάνουμε και ένα κλείσμα. Το κρυολόγημα βοηθά να αποβληθούν οι τοξίνες από το σώμα και με τις πληροφορίες που δίνονται βοηθάμε να επιταχυνθεί η αποβολή. Βοηθάει να ξαπλώνουμε νωρίς. Εάν πονά ο λαιμός, κάνουμε γαργάρες με φρέσκο σιταροχυμό και τυλίγουμε το λαιμό με ένα μαντίλι ώστε να υδρώσει για να αποβάλει τις τοξίνες. Μικροεγκάβματα χεριών. Βάζουμε αμέσως τα χέρια μας σε κρύο νερό και μετά σε φρεσκοβγαλμένο σιταροχυμό. Έτσι επισπεύδεται η επούλωση και δεν μένουν πληγές. Ρινοραγίες. Ρουφάμε φρεσκοστημένο χυμό σιταρόχορτο με τα ρουτούνια για να επουλωθεί η σπασμένη μεμβράνη της μύτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κρύο νερό με φρέσκο χυμό λεμονιού. Τσιμπήματα εντόμων. Τρίβουμε φρέσκο χυμό λεμονιού ή σιταροχυμό στο σημείο του τσιμπήματος ή δένουμε πάνω από το τσίμπημα ένα κατάπλασμα με πολτό σιταρόχορτο. Φαγούρα. Παρόλο που είναι ένα θέμα με πολλές πτυχές, θα αναφέρω μία αλλαγή διαιτολογίου σε απλές τροφές και πλύσιμο της περιοχής με χυμό χλωροφύλλης. Αυτό θα βοηθήσει να εξαλειφθεί το πρόβλημα σε λίγες μέρες. Ψωρίαση. Καθαρισμός του εντέρου και αλλαγή του διαιτολογίου με αμαγείρευτες τροφές. Τι κάνει η χλωροφύλλη, τι κάνει το σιταρόχορτο. 35 χρήσεις, όχι μία, όχι δύο, όχι 10. Είναι αντιβακτηριακή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά για θεραπεία. Ο Dr. Jensen είπε μεταξύ άλλων ότι χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να αφομοιωθεί ο χυμός χλωροφύλλης από τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι γίνεται χωρίς κόπο. Η χλωροφύλλη από σιταρόχορτο αναπλάθει το αίμα. Έρευνες σε πειραματόζωα με αναιμία έδειξαν ότι μετά τη χρήση χλωροφύλλης ο αιματοκρίτης επέστρεψε στα φυσιολογικά όρια σε 4-5 ημέρες. Τέταρτο. Αγρότες τάισαν ανίκανα βόδια και αγελάδες με σιταρόχορτο και επανέκτησαν τη γονιμότητά τους. Το περιεχόμενο υψηλής ποσότητας μαγνησίου στη χλωροφύλλη χτίζει ένζημα και αναπλάθει τις σεξουαλικές ορμόνες. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι γλιτώνεται και το Viagra. Πέμπτον, χλωροφύλλη. Χλωροφύλλη μπορεί να εξαχθεί από πολλά φυτά.
Η χλωροφύλλη από σιταρόχορτο όμως είναι ανώτερη, διότι είναι η μόνη που περιέχει πάνω από 100 στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός και είναι μη τοξική σε οποιαδήποτε ποσότητα σε σύγκριση με τη χλωροφύλλη από φύλλα πολλών δέντρων όπως φύλλα ελιάς, ελάτου, πορτοκαλιάς. Είναι αξιοσημείωτο ότι και τα ζώα δεν τρώνε αυτά τα φύλλα λόγω πιθανής τοξικότητας. Έκτον, το σιταρόχορτο συντηρεί επιτυχώς όλα τα φυτοφάγα ζώα στον πλανήτη για αιώνες. Έβδομον, η Dr. Γουίκμορ βοηθούσε κόσμο να θεραπευτεί από χρόνιες και ανίατες ασθένειες χρησιμοποιώντας σιταρόχορτο εδώ και 30 χρόνια. 8. Ο χυμός της χλωροφύλλης αναπλάττει τους ιστούς. 9. Είναι ο ανώτερος αποτοξινωτικός παράγοντας που γνωρίζει ο άνθρωπος σε σύγκριση με άλλους χυμούς πράσινων λαχανικών ή καρότου. Ο Dr. Thomas, συνεργάτης της Wickmore, έδειξε ότι 7 κιλά σιταρόχορτου ισοδυναμούν με 170 κιλά από τα καλύτερα φρέσκα λαχανικά, όπως είναι το καρότο, το μαρούλι, το σέλινο κλπ. 10. Το σιταρόχορτο περιέχει οξυγόνο όπως όλα τα φυτά που περιέχουν χλωροφύλλη και όπως είναι γνωστό, ο εγκέφαλος και τα αγγεία λειτουργούν στο maximum σε ένα περιβάλλον υψηλό σε οξυγόνο. Η χλωροφύλλη σιταρόχορτου εξουδετερώνει τοξίνες που βρίσκονται στον οργανισμό μας. Καταπολεμά τους όγκους και θεραπεύει τον καρκίνο. Βελτιώνει το ζάχαρο στο αίμα μας, ειδικά όταν συνδυάζεται με ομές ζωντανές τροφές. Στο περιοδικό American Surgeon Journal, ο Κλάσκιν συνιστά χλωροφύλλη για κακοσμία σώματος, μολύνσεις, πληγές, χρόνια ιγμωρίτιδα, φλεβίτιδες, κολπικές μολύνσεις και για εξαφάνιση αιμορροίδων. Λειτουργεί σαν καθαρτικό. Επίσης χρησιμοποιείται και σαν αποσμητικό. Μόνο μια μικρή ποσότητα στον ανθρώπινο οργανισμό προλαμβάνει και διατηρεί υγιή δόντια. Κρατώντας το χυμό σιταρόχορτου για 5 λεπτά στο στόμα, σταματά τον πονόδοντο, απορροφά τοξίνες και συσφίγγει τα χαλαρά ούλα. Βοηθά στην απομάκρυση της περιοδοντίτιδας. Γαργάρα για ερεθισμένες αμυγδαλές. Εξαλείφει τα πιόρια. Πολτώσει τα ρόχορτου μαζί με χυμό του στην πάσχουσα περιοχή ή το μασάμε και φτύνουμε το πολτό. Πίνουμε σιταρόχορτο για δερματικά προβλήματα όπως η ψωρίαση και το έξεμα. Προλαμβάνει το άσπρισμα των μαλλιών και επαναφέρει το φυσικό χρώμα, ειδικά όταν συνδυάζεται με ζωντανές τροφές, με λαχανικά και με φρούτα. Μπορεί να νιώσει κάποιος άμεση ενέργεια, αντοχή και την αίσθηση της εφορίας. Βελτιώνει την πέψη. Μοναδικό για αιματολογικές παθήσεις όλων των ειδών, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ένζημα, ειδικά όταν συνοδεύεται από μη ζωντανή διατροφή. Είναι τέλειο για καθαρισμό του δέρματος, απορροφάται από το δέρμα και το τρέφει. Άρα ρίχνουμε στο μπάνιο φρέσκια χλωροφύλλη για 15-20 λεπτά καθόμαστε και μετά ξεπλένουμε. Είναι τέλειο στην δυσχυλιότητα και κρατά το έντερο χαλαρό. Βοηθά τις λειτουργίες της καρδιάς, το αρτηριακό, τα εντόστια, την ουρήθρα και τους πνεύμονες. Διαλύει ουσίες
στους πνεύμονες που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα οξέα, παραδείγματος χάρη από μονοξίδιο του άνθρακα. Ρίχνει την πίεση γιατί βοηθά στη συντήρηση των αγκείων. Αναζωογονεί τα κερασμένα κύτταρα, αντιστρέφει τη γύρανση και μας κάνει και νιώθουμε πιο ζωντανοί. Ενεργοποιεί το θηρεοειδή κατά της παχυσαρκίας. Θεραπεύει την ακμή, καταπραίνει και θεραπεύει κοψίματα, καψίματα, μύκητες ποδιών, τσιμπήματα εντόμων και πληγές. Ανακουφίζει από εγκάβματα ηλίου. Στα μαλλιά με μασάζ πριν το λούσιμο εξαλείφει την πιτηρίδα και τη φαγούρα. Ο χυμός είναι ασφαλής και αποτελεσματικός για την απώλεια βάρους. Λειτουργεί με την καταστολή της όρεξης και με την τόνωση του μεταβολισμού και της κυκλοφορίας. 2 κουταλιές φρέσκου χυμού ισούται με 3 κιλά βιολογικών λαχανικών σε βιταμίνες. Έχει περίπου 10-15 θερμίδες ανά κουταλάκι. Δεν έχει λίπος ή χοληστερόλη. Έχει σχεδόν 1 γραμμάριο πρωτεΐνη σε ένα κουταλάκι και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Ο χυμός του σιταριού ωφελεί στα κύτταρα του αίματος, στα οστά, στους αντένες, στα μαλλιά, στα νεφρά, στο ύπαρ, στους μυς, στο σπλήνα, στα δόντια και άλλα μέρη του σώματος. Προστατεύει τους πνεύμονες και το αίμα από τη ρήπανση του αέρα και των υδάτων, από το καπνό του τσιγάρου, τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα. Ο χυμός του σιταρόχορτου λαμβάνεται σε δοσολογία 2 κουταλιές σούπας επί 3 φορές την ημέρα, ποτέ περισσότερο. Δεν το αντέχει ο οργανισμός μας. Να το πίνετε αργά και με άδειο στομάχι. Τροφή μπορούμε να έχουμε μετά από το πέρασμα μισής ώρας. Να το φυλάτε στο ψυγείο έως και 1 εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω ερωτήσεις. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θέλεις καπνικά είδη και δεν βρίσκεις? Τα βρίσκεις, αλλά όχι σε καλή τιμή. Θέλεις ηλεκτρονικό τσιγάρο και υγρά αναπλήρωσης? Τότε στα καταστήματα καπνοκατάσταση θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Με 3 σημεία παραλαβής. Σε Πόλια, κάτω Πατήσια και τώρα και στην Ακαδημία Πλάτωνος παίρνεις καπνικά είδη στις καλύτερες τιμές. Για τους φίλους του κανονικού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου η λύση είναι καπνοκατάσταση. Μπες και στο site www.καπνοκατάσταση.gr για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές. Τώρα και 4ο κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 30. Στη Βόνιτσα, απέναντι από τα ΕΛΤΑ. Μπορείτε να ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές μας μπαίνοντας στο www.eoelas.org, πηγαίνοντας στην κατηγορία Multimedia, ραδιόφωνο και έπειτα αρχείο. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLAS. Intervista, κατάστημα ρούχων, γυναικεία, αντρικά, Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-260-348 και 2310-230-906. Intervista. Αναζητάς αναλύσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές με περιστατωμένους ειδικούς? Εκπομπή Αποκάλυψης με τον Ιωάννη Παπαζήση στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εάν αντέχεις την αλήθεια, θα τη βρεις εδώ. Κάθε Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτό το ξέρει καλά η Χριστίνα και Πρόδρομος. Μιλήσε αναμάρτητος. Κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε δύο ερωτήσεις από τους ακροατές. Η πρώτη είναι αν καλλιεργείται η γραβιόλα στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπορεί να καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, γιατί το δέντρο αυτό απαιτεί ήπιους χειμώνες. Δηλαδή θερμοκρασίες κάτω από 5 βαθμούς δημιουργούν καταστροφές στα φύλλα, ενώ θερμοκρασίες κάτω από 3 βαθμούς Κελσίου ξηραίνεται ολόκληρο το δέντρο. Άρα στην Ελλάδα δεν γίνεται να καλλιεργηθεί. Θέλει πολύ υγρασία, πάρα πολύ υγρασία και ήπιους χειμώνες. Στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Και μία ακόμη ερώτηση. Πόσο κοστίζει η γραβιόλα? Μπορούμε να κάνουμε μία προσφορά μέσω του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και να προσφέρουμε 100 κάψουλες γραβιόλα στην τιμή των 15 ευρώ. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για παραγγελίες για 100 κάψουλες γραβιόλας με 15 ευρώ μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 213-022-040. Επαναλαμβάνω, 213-022-040. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι μου, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με οποιοδήποτε θέμα θελήσετε να ακούσετε εσείς. Μπορείτε να στείλετε email στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων για να αναπτύξουμε το θέμα που σας ενδιαφέρει. Διαφορετικά θα είναι κάτι της δικής μου αρεσκίας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Η ελπίδα ας είναι το ορόσημο μας. Ήταν η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.